Ήταν λοιπόν ένα 26χρονο παιδί στην ΑΣΟΕ, επειδή το παιδί στην τσάντα του είχε αυτοκόλλητα με την ελληνική σημαία και μια εικόνα της Παναγίας. Βγάλετε το ΑΣΟΕ, παιδιά. Κοιτάξτε εδώ να δείτε τι γίνεται. Λοιπόν, χτύπησαν τον νέο άνθρωπο, επειδή η τσάντα του πάνω είχε τη ελληνική σημαία. Και μια εικόνα της Παναγίας. Και την Παναγία. Ναι, όλα ξεκίνησαν λοιπόν το απόγευμα της Τετάρτης, όταν ο 26χρονος βρισκόταν στο προάβλιο της ΑΣΟΕ. Πήγαινε προς τη βιβλιοθήκη και ξαφνικά δέχτηκε μία επίθεση από 7 αγνώστους, οι οποίοι τον προσέγγισαν, τον έβρισαν, τον χτύπησαν και τον τραυμάτισαν στο κεφάλι. Και όταν το παιδί βρισκόταν στο έδαφος, ναι, του πήρανε μάλιστα και την εικόνα της Παναγίας, αλλά και το αυτοκόλλητο από την τσάντα του με την ελληνική σημαία και συνέχεια εξαφανίστηκε. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει. Ρατσισμός. Βλέπετε. Πιάνει αλλεργία. Τους πιάνει αλλεργία με τα σύμβολα του έθνους, με τα σύμβολα της πίστεως. Αλλεργία. Μιλάμε για μίσος ότι έχουνε. Έχει καλλιεργηθεί μίσος σε κάποιους ανθρώπους. Τι τους φταίει ένα παιδί που έχει ορθόδοξο και ελληνικό φρόνημα. Αυτό τους πονάει, Ανδρέα Καραγιάννη. Τους πονάει, κύριε Τσίφα. Τους πονάει η ελληνική σημαία. Όποιος υψώνει την ελληνική σημαία, όποιος κάνει το σταυρό του, όποιος έχει τα σύμβολα της πίστεως. Αυτό τους φοβίζει. Έχουνε τρόμο. Τρόμο για την Ορθοδοξία. Τρόμο για την πατρίδα μας. Και το χτύπησαν Έλληνες. Και φτάνουν και σε σημείο απρόκλητα. Απρόκλητα να επιτίθεται σωματική βλάβη απρόκλητη. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Σε καμία θρησκεία, όχι μόνο στην Ορθόδοξη. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να πιστεύει όπου θέλει. Αφήστε μας ίσκους να πιστεύουμε εκεί που επιθυμούμε. Μη μας ασκείτε bullying. Μη μας ασκείτε τέτοιου είδους σωματική και ηλεκτρική βία. Έγκλημα είναι αυτό. Κυνηγούν τον Ορθόδοξο Χριστιανό Έλληνα. Πού στη χώρα της Ορθοδοξίας. Και πού μέσα στο πανεπιστήμιο. Στην πατρίδα μας. Στην Ελλάδα. Κυνηγάνε στην Ελλάδα τον Έλληνα, ο οποίος σηκώνει τη σημαία και κάνει το σταυρό του. Σε πανεπιστήμιο μέσα που δεν είναι ελεύθεροι χώροι ιδεών, που διακινούνται ιδέες, διακινούνται ιδανικά, απαγορεύεται τελικά εκεί που διακινούνται ιδέες και ιδανικά να διακινείται η πεποίθηση και η βούληση και η θρησκεία. Είναι φοβερό. Αν κράταγε το κεφάλαιο του Μάρξ, δεν τον πειράζει κανένα. Είμαστε επιλεκτικά ευαίσθητοι απέναντι σε διακρίσεις. Είναι απίστευτα. Πάμε τώρα να δούμε, γιατί έχουμε μετά το Σύρια που είναι βλάστημο για την Παναγία. Βγαίνει κι άλλο Σύρια στην τηλεόραση του Αλφα αυτή τη φορά. Είναι ταινία. Ταινία. Για πες μας, παρακαλώ. Ανδρέα Καραγιάννη. Ναι, κοιτάξτε, καταγγελία που λάβαμε προχτές 28 του Νοέμβρη, προβλήθηκε στον Αλφα μετά τις 11 νομίζω το βράδυ, μια ταινία που λεγόταν «Φαντασία», στην οποία σύμφωνα με την καταγγελία πρωταγωνιστούσε η αξιόλογη τραγουδίστρια Ιρένα Μόρφη, που είχε εκπομπή με τον Νίκο τον Πορτοκάλογλου στην ΕΡΤ, και σε μια από τις σκηνές, στο 15ο λεπτό, όπως δείχνει το βίντεο που έχετε εδώ στην εκπομπή, εικονίζεται δύο άντρες να συναντιούνται και να λένε αυτή την απίστευτη βρισιά και βλασφημία που μεταχειρίζονται μερικοί άνθρωποι, την Παναγία σου κτλ. Λοιπόν, μιλάμε για απίστευτο ιβριολόγιο, μιλάμε για ντροπή στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Εάν αυτή η σκηνή που δεν ξέρω πώς την περάσανε το πρόγραμμα του Α και δεν το είδανε, δεν το ανακαλύψανε, το χοντρί στο τραγούδι της πρωτοψάλης τους πείραξε. Όπα. Τι ώρα ήταν η εκπομπή, κύριε Καραγιάννη. Δεν έχει σχέση η ώρα, κύριε. Το να βρίσουν την Παναγία δεν έχει σχέση η ώρα. Δεν έχει καμία σχέση η ώρα. Όποια ώρα και να είναι, δεν έχει δικαίωμα να βλαστημούν την Παναγία μας. Άρα λοιπόν το Εσουρού, αυτό μου λες τώρα, ότι το Εσουρού κάνει τα στραβά τα μάτια. Δεν το ήξερε. Δεν το ήξερε. Όχι, πού αυτό δεν το ξέρουν. Κάνουν καταγγελία. Και να γίνουν καταγγελίες. Εδώ λοιπόν ξαναλέμε. Έχουμε. Να βρίζουν για μία ακόμα φορά την Παναγία μας μέσα από τηλεοπτικό προγράμματα και από ταινία αυτή τη φορά. Να μην υπάρχει κανένας ο οποίος να μην έχει καταγγείλει το συγκεκριμένο γεγονός. Και πραγματικά φλιβόμαστε για τους δημιουργούς κυρίως αυτών των ταινιών.